Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους διοργανωτές του Delphi Economic Forum για την τιμή που μου κάνουν να είμαι σήμερα εδώ. Όταν είδα το πρόγραμμα του Delphi Economic Forum και μετά είδα και το ότι πριν από μένα θα ήταν ο κύριος Βιανίτσης εισηγητής, ήμουν σίγουρος ότι δεν πρέπει να πω τίποτα θεωρητικό, τίποτα για το τι φταίει ή ποια προβλήματα είχαμε στο παρελθόν. Θα αφιερώσω λοιπόν την δική μου παρέμβαση καθαρά και μόνο στο μέλλον. Τίποτα για το παρελθόν. Και μάλιστα θα το κάνω με έναν τρόπο που το σκέφτηκα πολύ, μπορεί να ήταν και λίγο παράτολμο, αλλά το αποφάσισα να το κάνω. Να το κάνω με τελείως πρακτικό τρόπο και με κάποια παραδείγματα που μέσα σε 7 λεπτά θα μπορούσα να τα αναφέρω και να αφενός μεν για να ερεθίσω και τη συζήτηση. Αφετέρου για να υποστηρίξω λίγο περισσότερο και την κατάληξη της παρέμβασής μου που θα δώσει και ένα παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας η οποία θα ενισχύσει τις απόψεις αυτές. Η άποψή μου λοιπόν το θέμα μας είναι αν μπορούμε σε μια χώρα όπου η βιομηχανία δεν πέρασε τα καλύτερα της χρόνια σε πλευράς ανάπτυξης να αναπτύξουμε τη βιομηχανία. Και η άποψή μου είναι ξεκάθαρα ναι. Μπορούμε να σε μια χώρα, η Ελλάδα μάλλον έχει τις δυνατότητες να αναπτύξει τη βιομηχανία της, με κάποιες προϋποθέσεις, διότι υπάρχει μια, και νομίζω ότι θα πρέπει να παραδειγματιστούμε, υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μέσα στην περίοδο της κρίσης ανέδειξαν τα πλεονεκτήματά τους και τις δυνατότητές τους, ξέχασαν τελείως την εσωστρέφεια και σταματήσαν να βλέπουν ως διέξοδο τις κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις και τις κρατικές παρεμβάσεις ή τη συναλλαγή, αν θέλετε, με την πολιτεία και είδαν καθαρά και μόνο τις δουλειές τους. Τι μπορούν να κάνουν, σε ποια σημεία έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, πού έχουν καινοτομία, πού έχουν εξωστρέφεια. Και βέβαια η κρίση μας οδήγησε και μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή τουλάχιστον την κρίσιμη μάζα των επιχειρήσεων που θέλω να αναφερθώ, στο να δουν την εξωστρέφεια ως και την μοναδική περίπτωση ανάπτυξης της βιομηχανίας στην Ελλάδα, με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε μερικά τέτοιου είδους παραδείγματα από επιχειρήσεις που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να πω τα ονόματά τους, αλλά είναι πολύ εύκολο κανείς να συνάγει κάποια συμπεράσματα, ως κάποια success stories, και να καταλήξω σε μια πρόταση πολλαπλασιασμού αυτής της μάζας, της κρίσιμης μάζας, που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα. Πριν πω στην ανάλυση, στην καταγραφή αυτήν, θα ήθελα, επειδή έχουν σχέση με την παρέμβασή μου, θέλω να πω τρία μόνο πράγματα από τα βασικά στοιχεία που σήμερα επηρεάζουν το παραγωγικό μοντέλο για μια καινούργια βιομηχανική ανάπτυξη. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι αφορά μοιραία, δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς, το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν βρήκε το δρόμο της εθνικής συνεννόησης. Και αναφέρομαι σε εθνική συνεννόηση, διότι η εθνική συνεννόηση είναι μια σημαντική συνιστόσα στη δυνατότητα ανάπτυξης της βιομηχανίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε μια βίαιη προσαρμογή των θεσμών και μεταρρυθμίσεων που κανονικά θα έπρεπε να τις κάνουμε μόνοι μας, εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτά θα έλεγα ότι είναι τα δύο βαρύδια που μπορεί να αναφερθεί κανείς στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θετικό βαρύδιο που έχει σχέση με την παρέμβασή μου αυτή, ότι η Ελλάδα σήμερα έχει την υψηλότερη δυνατή στάθμη που είχε όλες τις προηγούμενες γενιές σε μια μορφωμένη νέα γενιά, η οποία είναι διάχυτη σήμερα κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα και ελπίζω σιγά σιγά να διαχυθεί επίσης και στον δημόσιο τομέα. Κυρίως δε όταν το συνδυάσει αυτό κανείς με τις νέες τεχνολογίες, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που λέτε, εγώ το λέω κοσμογονία, διότι πιστεύω αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το λέει κανείς επανάσταση, για κοσμογονία μιλάμε με τις νέες τεχνολογίες. Αυτό μας δίνει μια χρυσή ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα γενιά των ανθρώπων, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τη νέα γενιά η οποία μπορεί να, μερικούς έχουμε από τη γενιά αυτή και εδώ στο πάνελ, που μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας
και να έχει σημαντική επίπτωση σε θέματα παιδείας, με τη γενικότερη έννοια βέβαια, και στην καινοτομία, έτσι ώστε να δώσει απάντηση σε αυτό που είναι και το πρόβλημα. Θέλουμε την βιομηχανία μας να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που να είναι ανταγωνιστικά, με προστιθέμενη αξία, αλλά στη διεθνή αγορά. Έχετε δύο λεπτά ακόμα. Δύο λεπτά ακόμα. Τότε θα μπω κατευθείαν στο παράδειγμα. Διότι θα σας πω λοιπόν ότι έχουμε δύο-τρεις βιομηχανίες να σας αναφέρω που δίνουν το παράδειγμα. Βιομηχανία στη Θράκη που ασχολείται με τις μπαταρίες, 170 εκατομμύρια τζίρο, βιομηχανικές μπαταρίες και πολύ υψηλή τεχνολογία σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Βιομηχανία στο Κιλκίς, η οποία παράγει αλουμίνιο και η οποία αυτή τη στιγμή έχει 2.000 εργαζόμενους, 300 εκατομμύρια τζίρο και ετοιμάζεται να κατασκευάσει τον πύργο της Google στη Νέα Υόρκη. Βιομηχανία ανελκυστήρων επίσης στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία είναι στο Κιλκίς, αντίστοιχους τζίρους 98% εξωστρέφεια. Βιομηχανίες, γνωστές βιομηχανίες καλλιντικών, τις δύο γνωστές βιομηχανίες που τις ξέρουμε όλοι, οι οποίες έχουν 80 και 90% της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό. Βιομηχανίες αλλαντικών, οι οποίες έχουν αλλάξει το λίπος και το μετατρέψαν σε λάδι. Ιχθυοκαλλιέργειες που έχουμε τη μια σημαντικότατη εξωστρεφή δραστηριότητα. Βιομηχανίες παραγωγής software, έχουμε μια βιομηχανία software στη Δράμα, η οποία έχει 2.000 ανθρώπους, 200 εκατομμύρια τζίρο και έχει το 99% στο εξωτερικό, παράγει προϊόντα προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε αεροδρόμια. Βέβαια, δεν θέλω να παραλείψω τους μεγάλους ομίλους όπως είναι ο Όμιλος Στασινόπουλου, ο Όμιλος Μυτιλινέου, οι οποίοι είναι γνωστοί ότι έχουν εξωστρέφεια μεγάλη. Και θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και να μπορέσει να βγει έξω ως ένας παράγοντας ο οποίος θα βοηθήσει και άλλες επιχειρήσεις να μπουν μέσα. Έχουμε μια... μπορώ να έχω λίγο να το περάσω λίγο γρήγορα. Αυτό το slide ήταν εδώ για να σας πω και εγώ τις δικές μας δραστηριότητες, αλλά θα τις προσπεράσω και θα σας δείξω ένα παράδειγμα, μια πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει στη Θεσσαλονίκη, ένα τεχνολογικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι πρωτοβουλία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπική, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σε ένα χώρο κοντά στο αεροδρόμιο. Η πολιτεία προτίθεται να δώσει 760 στρέμματα για να δημιουργηθεί ένα διεθνές τεχνολογικό πάρκο. Το πάρκο αυτό έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη, θα μοιάζει κάπως έτσι από πλευράς master plan. Υπάρχουν οι φορείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει, όλοι οι φορείς, ότι αυτό το πράγμα πραγματικά τους συμφέρει και δεν είναι ανταγωνιστικό. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι υπάρχει μια μεθοδολογία η οποία υποστηρίζει την παρέμβασή μου, ότι είδαμε την αριστεία που υπάρχει, όποια υπάρχει. Πήγαμε λοιπόν στις βιομηχανίες και στα ερευνητικά ιδρύματα και είπαμε πού είσαι καλός. Εσύ, μα εγώ είμαι καλός εδώ με μια ορισμένη μεθοδολογία και δεν πειράζει. Και έτσι αναδείχθηκαν μέσα από με αυτή τη διαδικασία περίπου 70 επιχειρήσεις και 17 ερευνητικά ιδρύματα, επώνυμα όπως τα βλέπετε εδώ ένα-ένα, τα οποία συμπράττουν, αποφάσισαν και κάνανε μια συμφωνία μεταξύ τους ότι θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα τέτοιο χώρο ενός διεθνούς περιβάλλοντος. Καταλήξανε σε 6 mega projects, όπως τα λέμε, από innovation, από καινοτομία, με μια διαδικασία η οποία είναι φανερή, 22 επιχειρήσεις και 3 εργαστήρια σε ένα συγκεκριμένο τομέα που τον δίνω σαν παράδειγμα. Εδώ. Καταλήξαμε σε τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις μέσα στην δεκαετία-εικοσαετία, τι θα κερδίσει το κράτος, τι άνθρωποι θα απασχοληθούν, 7.000 εργαζόμενοι κτλ. Και αυτό εδώ πέρα καταλήγουμε στο να δημιουργηθεί ένα πάρκο το οποίο θα έχει... Δεν μπορώ να προχωρήσει λίγο παρά... Εδώ. Να έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και να καταλήγει σε 4 φάσεις η υλοποίησή του και να λέμε στο τέλος ότι, ξέρετε, κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε πράγματα που να μην λέμε μόνο made in Greece, αλλά λέμε made very well in Greece. Ευχαριστώ.